Για κατάρρευση της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα με απρόβλεπτες συνέπειες όχι μόνο για τους αγρότες αλλά όλους τους ασφαλισμένους που θα μείνουν όπως λένε ακάλυπτοι, έκαναν σήμερα λόγο οι εργαζόμενοι του ΟΓΑ και στο Ηράκλειο που πραγματοποίησαν κατάληψη των γραφείων του οργανισμού συμμετέχοντας στις πανελλαδικού χαρακτήρα κινητοποίησης. Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί την ταφόπλακα όλου του ασφαλιστικού συστήματος, όχι μόνο του ΟΓΑ. Γίνεται μια συνένωση σε ένα νέο φορέα, ο οποίος θα είναι ένα γραφειοκρατικό τερατούργημα, το οποίο δεν θα οδηγήσει πουθενά. Άλλοι δρόμοι υπάρχουν πολλοί. Αρκεί να οργανωθούν σωστά. Αρκεί να λάβουν υπόψη όλα αυτά που έχουμε πει εμείς οι εργαζόμενοι, όλα αυτά που λένε οι αγρότες. Γιατί δεν τα λαμβάνουν αυτά υπόψη τους. Τα γραφεία του ΟΓΑ σε όλη τη χώρα έμειναν κλειστά. Με τους εργαζόμενους να διευκρινίζουν ότι με την κατάργηση του οργανισμού και την ενοποίηση των ταμείων, εκείνο που επιτυγχάνεται δεν είναι άλλο από την ουσιαστική αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού με επίκεντρο τον αγροτικό τομέα, που με τέτοιες ασφαλιστικές εισφορές θα καταλήξει μαζικά στην εξόντωση. Δεν θα πληρώνει κανείς από τους ασφαλισμένους τις φορές, με συνέπεια να καταρρεύσει το κράτος. Δεν θα υπάρχουν έσοδα και δεν θα μπορούν να πληρωθεί τίποτα. Επιδόματα ανεργίας, μισθοί, συντάξεις. Αγωνιζόμαστε να μην εφαρμοστεί αυτό το ασφαλιστικό που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, γιατί είναι η καταστροφή, η κατάργηση, όχι μόνο του ΟΓΑ, αλλά και όλης της κοινωνικής ασφάλισης. Ευθυγραμμισμένοι με τον αγώνα των αγροτών, οι εργαζόμενοι διευκρίνησαν ότι στηρίζουν τις κινητοποιήσεις που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και αναμένεται να κορυφωθούν από αύριο, που κατάληψη του ΟΓΑ μετά τους ίδιους θα ξεκινήσουν και μάλιστα επαόριστον οι αγρότες. Σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε κοινές κινητοποιήσεις και αύριο είπαν οι αγρότες ότι θα είναι εδώ και εμείς θα τους περιμένουμε. Πρέπει μέχρι τέλους όλοι να αγωνιστούμε μαζί. Δεν υπάρχει άλλη λύση, μόνο ο κοινός και ο αγώνας όλοι μαζί ενωμένοι.